πρώτοι 18 μήνες ολοκληρώθηκαν και αντί για κορδέλα, σήμερα τα μηχανήματα εξακολουθούν να βρίσκονται στο έργο ανάπλασης του κέντρου του Ηρακλείου. Η 19η Απριλίου ήταν η καταληκτήρια ημερομηνία ολοκλήρωσης των εργασιών με βάση το χρονοδιάγραμμα. Ωστόσο, η εικόνα μάλλον αποκαρδιωτική είναι για τους καταστηματάρχες και τους κατοίκους, αλλά και τους επισκέπτες της πόλης, που μπορεί να μην έπεσαν από τα σύννεφα βλέποντας ότι το έργο δεν θα έχει ολοκληρωθεί στην ώρα του. Σίγουρα όμως δεν περίμεναν ότι αυτή τη στιγμή, σε σχέση με το σύνολο των εργασιών, θα έχει μεταβίας προχωρήσει μόλις το 40%. Α, καλό. Στην Ελλάδα είμαστε. Το μόνο έργο είναι που συνεχίζεται και δεν τελειώνει ποτέ. Ούτε σε 108 χρόνια. Δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν ποτέ. Καλό Πάσχα. Επίσης. Α, καλό Πάσχα. Πολύ δύσκολο. Με την τουριστική σεζόν που ανοίγει κιόλας και πρέπει να σπεύσουν γιατί δυστυχώς τα εμπορικά καταστήματα έχουν μεγάλο πρόβλημα. Προσωπικά, επειδή ζω στο κέντρο, είμαι κάτοικος γέννημα θρέμα στο κέντρο, βλέπω μια γενικευμένη υποβάθμιση η οποία είναι εμφανέστατη παντού. Οι παρεμβάσεις είναι επιφανειακού χαρακτήρα και δεν προσφέρουν αυτό το οποίο έχει ανάγκη η πόλη μας. Λίγο πριν εκπνεύσει η διορία, ο Δήμος Ηρακλείου, και πάντως δίχως ο εργολάβος να το αιτηθεί, ζήτησε εξάμηνη παράταση, δηλαδή μέχρι 19 Οκτωβρίου, που σημαίνει ότι και αυτό το καλοκαίρι ο σταυρός της πόλης θα είναι απροσπέλαστος. Με τις απορίες πάντως για το κατά πόσο και μέσα σε αυτή τη διορία μπορεί να ολοκληρωθεί το έργο να αποδεικνύεται βάσιμη. Καθώς το ερώτημα αν μπορεί μέσα σε ένα εξάμηνο να γίνει η ίδια και περισσότερη δουλειά από ό,τι έγινε μέσα σε 1,5 χρόνο, όπως τουλάχιστον περιγράφουν απορώντας οι κάτοικοι, είναι κάτι απόλυτα λογικό. Δύσκολο. Θέλει. Σε μια 50 χρόνια μπορεί. Εμείς δώσαμε από μόνοι μας μια παράταση 6 μηνών, ώστε να υπάρχει δυνατότητα να συνεχίσει το έργο και στην επόμενη του φάση, στο Σταυρό και στη Μικρή Εύανς, και να κλείσει με τη 1821. Και αναμένουμε ενίσχυση των συνεργείων ώστε να πάει πιο γρήγορα τώρα που το επιτρέπουν και οι καιρικές συνθήκες. Πάντως, η εξέλιξη της εξάμηνης παράτασης, με δεδομένο ότι δεν ζητήθηκε από τον εργολάβο, δεν αποκλείεται να έχει παρακάτω άλλες παραμέτρους. Καθώς, όπως δήλωσε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Ηρακλείου, που δεσμευόταν για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και την ποιότητα του έργου, η παρακολούθηση των εργασιών θα είναι συνεχόμενη από εδώ και στο εξής, και σε ό,τι αφορά την ταχύτητα και σε ό,τι αφορά την ποιότητα του έργου. Δίχως ούτε ο ίδιος να μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο, ο εργολάβος να κηρυχθεί έκπτωτος και το έργο να μείνει μετέωρο. Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για το εμπορικότερο σημείο της πόλης. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν υπάρχει τεχνικό ζήτημα αυτή τη στιγμή σε εκκρεμότητα, τα υλικά έχουν επιλεγεί, πρέπει να ενισχυθούν τα συνεργεία και να πάμε στην εκτέλεση του έργου. Αν τυχόν αυτό δεν συμβεί, τότε ο νόμος προσφέρει διάφορες δυνατότητες που θα τις αξιολογήσει η επιβλέπουσα υπηρεσία στον χρόνο που πρέπει.